Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλό απόγευμα από το κλειστό στο Βαρβινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Από το κλειστό του Όφη, Όφη Έσπερος Καλλιθέας, το παιχνίδι για την 24η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της National League 1, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος. Μια αναμέτρηση που θα λέγαμε ενδιαφέρει περισσότερο βαθμολογικά τους γηπεδούχους, τους παίκτες του Βασίλη Ράλη που κυνηγούν την έκτη θέση, τη συμμετοχή του στα play-off. Αντίθετα, ο Έσπερος θα λέγαμε ότι έχει εξασφαλίσει την παραμονή του χωρίς play-out. Λίγες αγωνιστικές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος. Πρώτο τζάμπολ για την έναρξη του αγώνα. Τα δύο σέντερ. Κερδισμένος με τον Γιουλέα ήταν ο Πιλκούδης. Και πρώτη επίθεση για τον Όφη με τον Παπά. Πρωτογεράκη στο πόδο καλάθι. 2-0 για την ομάδα του Ηρακλείου. Προσπαθεί να ευνηδιάσει ο Έσπερος. Θα κλέψουν οι παίκτες του Όφη με τον Τσέρκι Τζόγλου. Όφη, ο οποίος αγωνίζεται μια σημαντική, πολύ σημαντική σήμερα απουσία, τον Σταμπουλή. Εδώ έχουμε και το τρίποντο από τον Μποχορίδη, 5-0. Όφη λοιπόν, Βασίλης Ράλης δεν έχει στην διάθεσή του τον Γιάννη Σταμπουλή λόγω ενός προβλήματος στην μέση. Σημαντικές απώλειες και για την ομάδα της Καλλιθέας. Λείπει ο πολύπειρος Γιάννης Γκαγκαλούδης και ο Γιούνης είναι εκτός αποστολής για την ομάδα του Δημήτρη Παπαδόπουλου. Εδώ στο κλειστό λοιπόν του Όφη. Όφη Έσπερος, είδαμε και τους διαιτητές, αναφέρουμε μάλλον και τους διαιτητές Καρακάσης, Καραμπιτσάκος, Γιαρωμάτης, σε αυτή την αναμέτρηση της 24ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της National League 1, 5-0, μετά από περίπου ένα λεπτό αγώνα. Με τον Έσπερο να μην μπορεί να σκοράρει, rebound από τον Πρωτογεράκη Παπάς, μαζί με τον Τσερκιτζόγλου, τον Πιλκούδη και τον Ποχορίδη, βασική πεντάβα του Όφη. Έχουμε και το τρίποντο, δεύτερο στο μάτς, δεύτερο για τον Όφη από τον Άλκη Παπά. 8-0, εξαιρετικό ξεκίνημα για την γηπεδούχο ομάδα. Αγγελόπουλος, Λάζαρης, Γιουλέας, ο Δήμου και με το 8 ο Αδαμόπουλος. Είναι η πρώτη πέντε για την ομάδα της Καλλιθέας στο παρκέ. Δεν έχει σκοράρει ακόμα ο Έσπερος, 1,5 λεπτό μετά την έναρξη του αγώνα, τον οποίο παρακολουθείτε σε ζωντανή μετάδοση από το επίσημο κανάλι της ομάδας μπάσκετ του Όφη στο YouTube, όπως και όλα τα φετινά παιχνίδια. Πρώτο τελευταίο εντός έδρας μάτς του Όφη στο φετινό πρωτάθλημα, στην κανονική περίοδο φυσικά. Πρώτο καλάθι για τον Έσπερο. Με το drive του Δήμου κέρδισε και το foul. Νεαρός playmaker, μειώνοντας σε 8-2. Όφη πίσω έχει σκοράρει με δύο τρίποντα από τον Παπά, τον Μποχορίδη και τον Πιλκούδη που έρχεται το πρώτο καλάφι στο παιχνίδι. Το foul από τον Δήμου, 8-3. Και ο Μποχορίδης οργανώνει την επόμενη επίθεση της ομάδας του. Όφη, όπως είπαμε, θέλει πάση θυσία την νίκη. Η ομάδα του Ηρακλείου είναι στην 7η θέση με 13-8 ρεκόρ, 13 νίκες, 8 ήττες. Κυνηγά την 6η θέση, στην οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Πανελευστινιακός. Όφη, ο οποίος έχει και το ντέρμπι με την Αναγέννηση, το τοπικό ντέρμπι στα Δία Οράκια την επόμενη εβδομάδα. Θέλει τουλάχιστον 2 νίκες στα 3 τελευταία μάτς για να ελπίζει βάσιμα στην 6η θέση που δίνει, που δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στα play-off της κατηγορίας. Οι 6 πρώτες ομάδες του ομίλου θα διεκδικήσουν τον τίτλο και την άνοδο. Ο Τογεράκης, ο οποίος, να διορθώσουμε, ήταν αυτός που είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, όχι ο Πιλκούδης, θα σκοράρει ακόμα μια φορά. 13 για τον Όφη στο συν 7. Το τρίποντο είναι άστοχο από τον Λάζαρη. Δυσκολεύεται ο Έσπερος στο πρώτο τρίλεπτο να σκοράρει. Έχει μόνο ένα goal foul από τον Δήμο Τσερκιτζόγλου για τον Όφη. Αλλάζει με τον Πιλκούδη. Παπάς, ωραία η πάσα για τον Πιλκούδη. Το τελείωμα με ταμπλό. 12-3. Εξαιρετικό ξεκίνημα για τους παίκτες του Βασίλη Ράλι, το συνηθίζουν άλλωστε στα εντός έδρας παιχνίδια.
Όφη, ο οποίος θέλει και μια άτυπη ρεβάνς για την βαριά ήττα στον πρώτο γύρο, στο αντίστοιχο μάτς που έγινε στην Καλυθέα. 99-75, ίσως η χειρότερη φετινή εμφάνιση του Όφη στον αγώνα με τον Έσπρο για τον πρώτο γύρο. Το σκορ μιλάει από μόνο του, το 99-75. Παρ' όλα αυτά, Όφη είναι πιο ψηλά στην βαθμολογία από τον Έσπρο, έχει τρεις νίκες παραπάνω. Ο Έσπρος με ρεκόρ 10-11. Είναι πολύ δύσκολο, θα λέγαμε σχεδόν αδύνατο, να κυνηγήσει κάτι καλύτερο από μια άνετη παραμονή χωρίς να μπει στη διαδικασία των play-out. Η ομάδα του κυρίου Παπαδόπουλου, 12-3 το σκορ για τον Όφη που έχει μπει φουριόζος. Κέρδισε το φάουλ ο Πιλκούβης, πηγαίνει στις βολές. Το φάουλ που του έκανε με το νούμερο 9 ο Αγραφιώτης. Συγγνώμη, με το νούμερο 10 ο Λάζαρης. Ο Αγραφιώτης βρίσκεται στον πάγκο. Άστοχη η πρώτη βολή, άστοχος στην πρώτη βολή ο Πιλκούβης. Και στη δεύτερη παραμένει το 12-3. Για την ομάδα του Ηρακλείου, Βήμου στο τρίποντο, άστοχος. Rebound από τον Λάζαρη, νέο τρίποντο. Και αυτό άστοχο από τον Αδαμόπουλο. Πιλκούβης στο rebound. Μποχορίδης για τον Παπά. Με τους γνωστούς του ελιγμούς θα κερδίσει το φάουλ καθαρό από τον Βήμου. Θα πάει να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Τρίτο ομαδικό φάουλ του Έσπερου. Εσπέρου. Στο πρώτο δεκάλεπτο, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο τετράλεπτο. Λίγος κόσμος σήμερα, πολύ λίγος κόσμος στο κλειστό του Όφη. Για το μάτς κόντρα στον Έσπερο, παίζει και ένα ρόλο ότι την ίδια ώρα διεξάγεται και ο αγώνας της ποδοσφαιρικής ομάδας του Όφη με την Κηφισιά για την πρεμιέρα των play-up. Δεν είναι που γίνεται στην Αθήνα, αλλά υπάρχει κόσμος που, πολλοί κόσμος που στείνεται στις τηλεοράσεις για να δει την ομάδα που υποστηρίζει. Παπάς. Η πάσα για τον Πιλκούβη, πάλι στον Παπά. Και ακόμα ένα φάουλ που στέλνει στις βολές των σέντερ του Όφη, το φάουλ από τον Αγγελόπουλο. Και πρώτη αλλαγή για τον Έσπερο, περνάει με το 15 ο Κογιός στη θέση του Γιουλέα. Πιλκούβες στις βολές, σέντερ του Όφη, κάνει μια εξαιρετική σεζόν, πρώτη σεζόν στο Ηράκλειο. 14-3 το σκορ. Ήδη στο συν 11 ο Όφη, πριν καν συμπληρωθεί ένα πεντάλεπτο αγώνα. Αδαμόπουλος για τον Δήμο. Θα κλέψει ο Τσερκιτζόγλου. Παπάς θα σταθεί, θα σουτάρει για δύο από το ύψος των βολών. 16-3 και φυσιολογικά το πρώτο time out στον αγώνα που καλεί ο coach του Εσπέρου, κύριος Παπαδόπουλος, για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. Βρίσκονται ήδη να χάνουν με 13 πόντους, 16-3, 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου.
Ολοκληρώθηκε το time out που ζήτησε ο coach του Εσπέρου, ο κύριος Παπαδόπουλος. 16-3 το σκορ για τον Όφη και επίθεση για την ομάδα της Καλυφαίας με τον Δήμου. Αγγελόπουλος, ο Κολλιός, πάλι ο Αγγελόπουλος. Θα κερδίσει το φάουλ από τον πρόγραμμο Τσερκιτζόγλου. Μόλις το δεύτερο φάουλ του Όφη στο παιχνίδι, έχει και ένα ο Νίκος Μποχορίδης. 4. Έχει ο Έσπερος. Δήμου. Θα περάσει το τρίποντα από τις 45 μοίρες, είναι άστοχο από τον Αθαμόπουλο. Θετικό όμως rebound για τους φιλοξενούμενους. Πάλι το σούτ για 3, αυτή τη φορά είναι εύστοχος ο Κολλιός. 16-6. Καλά μετά από πολύ ώρα για τον Έσπερο. Και μάλιστα για 3 πόντους. Το λάθος εκεί. Το κλέψιμο που πήγε να κάνει ο Δήμου. Δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του. Κόβει όμως την επίθεση του Όφη στη μέση. Πάσα είναι κακή για τον Πρωτογεράκη. Θα κλέψει ο Αδαμόπουλος. Πολύ δύσκολη πάσα, δεν την πρόλαβε. Πολύ δυνατή για τον Λάζαρη. Τώρα γρήγορος ρυθμός στο μάτς. Και το φάουλ θα κερδίσει ο Παπάς. Θα μπορούσε ίσως να μετρήσει και το καλάθι. Οι διαιτές δείχνουν ότι δεν μετράει και ότι έγινε χαμηλά το φάουλ. Πέραξε την μπάλα ο Παπάς. Με τα μπλο κατάφερε να σκοράρει, αλλά το φάουλ δόθηκε χαμηλά. Είναι βέβαια βολές. Φάουλ από τον Αδαμόπουλο, καθώς ήταν το 5ο ομαδικό της ομάδας της Καλυθέας. 16-6 μπροστά ο Όφη. Μια προειδοποίηση από τους διαιτητές στον προπονητή του Εσπέρ που διαμαρτυρήθηκε για την προηγούμενη φάση. Στις βολές λοιπόν ο Παπάς. 17-6. Σε διψήφια επίπεδα η διαφορά από νωρίς στο σημερινό παιχνίδι. Άστοχη η δεύτερη βολή του Παπά. 17-6 παραμένει το σκορ. Όφη, ο οποίος προέρχεται από μια ήττα που θα λέγαμε ήταν εκτός προγράμματος στο μέτς από το Παγκράτη. Έχασε με 72-68. Και δυσκόλεψε σίγουρα κάπως τη ζωή του στις τελευταίες αγωνιστικές για τον στόχο που έχει να μπει στην εξάδα, να συνεχίσει στα play-off, να μην τελειώσει τη χρονιά του πρόωρα, να κυνηγήσει ίσως το κάτι παραπάνω φέτος. Η ομάδα του Ηρακλείου. Να διορθώσω, από την Κηφισιά ήττα του Όφη, όχι από το Παγκράτη. Με 72-68 την περασμένη αγωνιστική. Επίθεση για τον Έσπερο με τον Αγγελόπουλο. Θα δίνει στον Ντίλον. Αμερικανό-Ιταλό παίκτη του Εσπέρου που πέρασε αλλαγή πριν από λίγο στο παιχνίδι. Κολλιός, Αγγελόπουλος για 3, μαρκαρισμένο τρίποντο αλλά εύστοχο. Στάγε φάουλ. 17-9 μειώνει ο Έσπερος που έχει πετύχει 2 τρίποντα και ένα γκολ φάουλ. Κυλκούδης να γυρίσει,
Δεν θα τα καταφέρει, θα κερδίσει το επιθετικό rebound ο ίδιος. Άστοχη και η δεύτερη προσπάθεια του σέντερ του Όφη που βγάζει έξω στον Παπά. Δεν παίρνει το τρίποντο. Θα στοχίσει και στο σούτ για 2. Δεν προλάβε ο Κογιός να συγκρατήσει την μπάλα. Εντός γηπέδου. Ο Χωρίδης. Τσερκιτζόγλου. Παπάς. Θα πάρει τώρα το φάουλο Παπάς από τον Αδαμόπουλο και θα πάει στις βολές καθώς είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά φάουλ του Εσπέρου. 2 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Όφη στο Βαρδινογιάννιο. Αθλητικό κέντρο, Όφη Έσπερος 17-9. Παπάς στις βολές. Στοχίσει στην πρώτη. Ο έμπειρος playmaker. Πρώτη του χρονιά στην ομάδα του Ηρακλείου. Στους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει με την παρουσία τους, με τις εμφανίσεις τους. Τώρα θα πάει στον πάγκο ο Παπάς. Και ο Πιλκούβης, Ζαφυρούβης και Κασπίρης, τα νέα πρόσωπα στην πεντάδα του Βασίλη Ράλλη. 19-9 το σκορ. Κατεβάζει την μπάλα ο Αγγελόπουλος. Λάζαρης. Θα βρει τον Διάβρωμο και θα σκοράρει. 19-11 θα μειώσει ο Λάζαρης. Ζαφυρούβης. Θα μπούμε σε λίγο στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Κασπίρης. Μποχορίδης. Κασπίρης, η πάσα στην αδύνατη πλευρά για τον Τσερκιτζόγλου. Άστοχο το τρίποντο. Και το φάουλ. Για να σταματήσει η επίθεση από τον Ζαφυρούδη. Στον πάγκο και ο Τσερκιτζόγλου. Και θα μπει ο Γιαννός. Γιάννης Γιαννός. Ενθυμίζουμε. Δεν είναι διαθέσιμο σήμερα για τον Βασίλη Ράλλη ο Σταμπουλής, το βασικό τεσάρι της ομάδας του Όφη, από τους πιο ποιοτικούς παίκτες του, ενώ έχουμε ένα χτύπημα αλλά δεν έχει κάτι, έτσι όπως έπεσε στο έδαφος βρίσκεται στη βάση της μπασκέτας με το κορμί του, ευτυχώς δεν έχει κάτι, σκόπια αμέσως ο Λάζαρης στο φάουλ που κέρδισε. Είναι έτοιμος για τις βολές. 1-42 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. 19-11 στο σύν 8 Όφη. 19-12 από την πρώτη βολή του Λάζαρη. Και τώρα 19-13. Μικρή διακοπή στο μάτς. Κάποιες συστάσεις στον κύριο Παπαδόπουλο, τον προπονητή του Εσπέρου, από τους διαιτητές, γίνοντας και στη γραμματεία. Όλα αυτά, 1-42 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, το σκορ 19-13. Γήπεδο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε βέβαια και ιδιαίτερο θέμα, αλλά καλό είναι και κάποιες φορές οι τυπικότητες να υπάρχουν.
Έχουμε ακόμα συνέχεια στο παιχνίδι. Επιμένουν οι άνθρωποι του Ασπέρου να ελεγχθεί καλύτερα η μπασκέτα. Οι διαιτητές πιστεύουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και τελικά θα έχουμε συνέχεια στο μάτς από αυτή την περίπου τρίλεπτη διακοπή. Επίθεση για τον Όφη με τον Ζαφυρούδη. Ο Έσπερος ο οποίος έχει μειώσει στους 6 πόντους. Έχανε και με 13. Στο πρώτο πεντάλεπτο, μετά το time out του κ. Παπαδόπουλου, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί αρκετά για τον Έσπερο. Που έχει βρει λύσεις στην επίθεσή του και έχει βελτιώσει σημαντικά την αμυντική του λειτουργία. Από Χορύβης θα στοχίσει στην βολή το φάουλ που κέρδισε από τον Ντίλον. Μέσα η δεύτερη βολή του Μποχορίδη, 20-13. Φάουλ για τον Έσπερο και βολές για τον Ντίλον. Το φάουλ από τον Λιανό. Βολές λοιπόν για τον Ντίλον. 20-14 θα μειώσει ο γκάρντ του Εσπέρου. 1-19 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, που με αυτή τη διακοπή που είχαμε πριν έχει αυξηθεί στη χρονική διάρκεια. Άστοχη δεύτερη βολή τον Ντίλον, επιθετικό όμως rebound για τους φιλοξενούμενους. Λάζαρης θα βρει τον Αδαμόπουλο από δύσκολη θέση. Θα γυρίσει και θα σκοράρει ο Αδαμόπουλος. Ακόμα πιο κοντά ο Έσπερος, 20-16. Στους 4 πόντους η ομάδα της Καλυθέας. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Γιαννός, μακρινό τρίποντο καθώς τελείωνε ο χρόνος, μόνο ταμπλό. Ακόμα μια κερδισμένη άμυνα για τον Έσπερο, ο οποίος έχει δεχτεί μόλις 4 πόντους στο δεύτερο πεντάλεπτο. Το πρώτο δεκαλέπτο είχε δεχτεί 16. Στα πρώτα 5 λεπτά, Ντίλον. Θα μείνει χρόνος όμως και για τον Όφη. Αγγελόπουλος, Αδαμόπουλος, πάλι ο Αγγελόπουλος θα περάσει προς το καλάθι, θα ευστοχίσει και θα πάρει και το φάουλ από τον πρώτο γεράκι. Πολύ καλή η επίθεση αυτή για τον Έσπερο, κατέληξε σε goal foul από τον Αγγελόπουλο. Ακούτε και τις φωνές του Βασίλη Ράλη. Περνάει στο μάτς τον νούμερο 7 και ο Ράγκος. Να δούμε και την βολή από τον Αγγελόπουλο. Θα έχει την ευκαιρία να φέρει στον πόντο το παιχνίδι. Εάν ευστοχίσει. Το γεράκι στον πάγκο. Στρέφει ο Πιλκούδης. Ακόμα να εκτελεστεί η βολή από τον Αγγελόπουλο. Θα ευστοχίσει, 20-19. Έχουμε ένα επιμέρους σκορ στο δεύτερο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. 16-4 για τον Έσπερο. 16-3 το πρώτο πεντάλεπτο για τον Όφη, αν μπορούμε να χωρίσουμε την πρώτη περίπτωση σε δύο πεντάλεπτα. 16-4 το δεύτερο για τον Έσπερο. Παπάς, 7 δευτερόλεπτα για τον Όφη, για τον Πιλκούδη. Κατά το καλάθι του Εσπέρου θα κάνει βήματα ο Πιλκούδης και μένουν και 4 δευτερόλεπτα για τον Έσπερο, που μπορεί μετά το time out που ζήτησε ο κ. Παπαδόπουλος για να οργανώσει αυτή την τελευταία επίθεση
της ομάδας του μπορεί και να προσπεράσει το σκορ. Έστω με ένα δίποντο. Το σκορ είναι 20-19 για τον Όφη. 4 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα απομένουν για να τελειώσει η πρώτη περίοδος που είχε καθαρά 2 όψεις. Το πρώτο πεντάλεπτο ανήκε ολοκληρωτικά στον Όφη. Σκορ 16-3. Αλλά μετά το time out που ζήτησε ο κ. Παπαδόπουλος, 5-11 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, αντιστράφηκαν τα πράγματα. Άλλαξε η ροή του αγώνα και ο Έσπερος πλησίασε στον πόντο πια, 20-19, και έχει και την τελευταία επίθεση με έναν ικανό χρόνο, 4 δευτερολέπτων, για να βρει ένα καλό σουτ. Για να δούμε λοιπόν πώς θα τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο στο κλειστό του Όφη, στο ΒΑΚ, το Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο. Αγγελόπουλος, Δήμου, 3 δευτερόλεπτα, θα κάνει το λάθος ο Δήμου, χτύπησε κατά λάθος τον πρόσωπο τον Ζαφυρούδη. Φυσικά δεν υπάρχουν βολές, καθώς η κατοχή ήταν για τον Έσπερο, απλά είναι ο Όφη τώρα που έχει 2 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα στη διάθεσή του για ένα τελευταίο σουτ στην πρώτη περίοδο. Γιαννός βρήκε τον Πιλκούβη κάτω από το καλάθι, αστόχησε όμως ο Πιλκούβης, εντελώς ανενόχλητος. Έχασε το πέναλτι θα λέγαμε εκεί. Ο σέντερ του Όφη, 20-19 λοιπόν, με αυτά και με αυτά είναι το σκορ της πρώτης περίοδου εδώ στο Ηράκλειο, εδώ στο κλειστό. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος. Πρώτη επίθεση για τον Όφη, για τον Ζαφυρούβη και τον Παπά. Γιαννός, Παπάς για τον Πιλκούβη, βγάζει έξω στον Ζαφυρούβη. Καλή κυκλοφορία, το τρίποντα από τη γωνία είναι άστοχο από τον Κασπίρη. Θα πάρει όμως το rebound το επιθετικό ο Πιλκούβης και θα σκοράρει. 22-19. Δήμου στα βήματα, τεχνικός του Όφη ο κύριος Ράλης, η υπόδειξη είναι φάουλ από τον πάνω στον Δήμου. Ράγκος, Αδαμόπουλος, του κλέβει ο Κασπίρης, μια πολύ καλή άμυνα, πάσα του Παπά στον Πιλκούβη. Ζαφυρούβης θα κλειστεί, το σούτ από τη γωνία, εύστοχος ο Δημήτρης Ζαφυρούβης, 24-19. Ένα μικρό σερί, 4-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου για τον Όφη. Αγγελόπουλος για τον Αδαμόπουλο, θα σουτάρει, θα ευστοχίσει, έστω και με περιπέτεια ο Αδαμόπουλος. 24-21 μειώνει ο Έσπερος. Ζαφυρούβης για τον Παπά. Δυσκολία η πάσα, πέρασε. Πάλι ο Ζαφυρούβης. Πιλκούβης, Παπάς. Θα κερδίσει το φάουλ ο Άλκης Παπάς. Από τον Ντίλον. Πάνω στην προσπάθεια για σουτ. Άρα λοιπόν δύο βολές για τον Παπά. 8 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα για να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος εδώ στο κλειστό του Όφη στο Βαρβινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. 25-21 με την πρώτη βολή, εύστοχη βολή του Παπά.
Ιω στις 2, 26, 21. Αγγελόπουλος τον πιέζει ασφυκτικά ο Κασπίρης. Θα του κάνει και το φάουλο όμως τώρα. Από υπερβάλλοντα Ζήλοφα λέγαμε. Ο Νίκος Κασπίρης. Από τους καλούς ρολίστες του Όφη τη φετινή περίοδο. Σταθερό τρίποντο και καλές, καλή αμυντική συμπεριφορά θα λέγαμε στα περισσότερα μάτς. Αδαμόπουλος αλλάζει με τον Αγγελόπουλο. Πάσα για τον Ράγκο, θα προσποιηθεί. Θα πάει προς τα μέσα με ωραίο διασκελισμό. Αλλά νομίζω ότι δεν μετράει το καλάθι. Θεωρώ, έτσι όπως άκουσα την κόρνα, δεν μετράει το καλάθι, πολύ σωστά. Ωραία η ενέργεια, αλλά εκπρόθεσμο το καλάθι από τον Ράγκο. Δεν υπάρχουν και διαμαρτυρίες. Παραμένει λοιπόν το 26-21 για τον Όφη. Δεν έχει χάσει ούτε στιγμή το προβάδισμα στο παιχνίδι. Προηγήθηκε με 13 πόντους. 16-3. Ο Έσπερος μείωσε σε 20-19 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Και τώρα με το καλάθι του Πιλικούδη στο σύν 7 η ομάδα του Βασίλη Ράλι. 28-21. Δήμου. Ράγκος, σκληρό φάουλ από τον, Πιλκούδη. Κατέβασε με δύναμη το χέρι του σέντερ του Όφη. Πιθανόν να αναβαθμιστεί το φάουλ αυτό σε αντιαθλητικό. Και όντως έτσι θα γίνει. Συνεπώς έχουμε δύο βολές για τον Ράγκο. Η μπάλα απ' έξω για μια νέα επίθεση για τον Έσπερο. Ίσα που έφτασε η μπάλα στη Στεφάνη από τον νεαρό τον Ράγκο. Έχουμε και τη δεύτερη βολή που θα εκτελέσει. Τα καταφέρει 28-22. 7 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για να πάμε στο ημίχρονο. Δήμου. Το φάουλ πάνω στα σκρίνη εκεί από τον Ιαννό στον Ντίλον. Έφτασε τα 4 ομαδικά. Πολύ γρήγορα. Όφη. Άρα θα υπάρξει σύντομα και μπόνους για τον Έσπερο που έχει μόλις ένα. Πάλι εύστοχος με το γνωστό του σούτ, θα λέγαμε. Ο Αδαμόπουλος θα μειώσει 28-24, φτάνοντας στους 6 πόντους. Πολύ καμπύλη τα σούτ του Αδαμόπουλου. Παπάς θα προσποιηθεί, θα σουτάρει. Ακόμα είναι επιθετικό rebound, αλλά θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Πιλκούδης. Ράγκος, κατά μέτωπον επίθεση με ωραίο διασκελισμό και καλάθι από τον Ράγκο, πολύ ωραίο. Αέρινη προσπάθεια θα λέγαμε από τον Ράγκο, σαν και αυτή που δεν μέτρησε λίγο νωρίτερα. Αυτή ήταν φυσικά εντός χρόνου. 28-26 time out από τον Βασίλη Ράλι, 6 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου.
Συνέχεια στο μάτς μετά το time out που ζήτησε ο προπονητής του Όφη, από το καλάθι του Ράγκου, το οποίο έφερε σε απόσταση βολή στον Έσπορ, 28-26. Παπάς. Κάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του ο Καψάλης, που είναι νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Όφη. Οι γηπεδούχοι κράτησαν την κατοχή και κέρδισε το φάουλ ο Πιλκούδης. Δεύτερο ομαδικό και πρώτο του Ράγκου στο μάτς. Ζαφυρούδης. Παπάς. Με τον Πιλκούδη. Βγήκε με την μπάλα. Out. Ο σέντερ του Όφη. Ράγκος για τον Δήμου. Έσπρος έχει την ευκαιρία με ένα τρίποντο να προσπεράσει για πρώτη φορά στο σκορ και με ένα δίποντο να ισοφαρίσει. Δήμου. Αδαμόπουλος. Δεν παίρνει το τρίποντο ο Αγγελόπουλος. Το σούτ από τον Αδαμόπουλο. Εύστοχο και αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, 4 στα 4. Περίπου από το ίδιο σημείο. Τουλάχιστον τα 3 από τα 4 του Αδαμόπουλου. 28-28. Σοπαλία στο μάτς. Η πρώτη. Πιλκούδης. Πάει προς τα μέσα, κλείνεται. Βγάζει στον Κασπίρη. Το σούτ για 3. Άστοχος ο Κασπίρης. Ράγκος. Το momentum είναι για τον Έσπερο. Ξεκάθαρα. Αγγελόπουλος θα περάσει πανεύκολα τον Καψάλη. Και για πρώτη φορά μπροστά ο Έσπερος στο μάτς. 30-28 με το καλάθι του Αγγελόπουλου. Ζαφυρούδης, Παπάς. Όφη έχει χάσει το ρυθμό του και στην επίθεση και ειδικά στην άμυνα, θα λέγαμε. Δέχεται με μεγάλη ευκολία καλάθια. Ένα κλέψιμο τώρα, θα λέγαμε, επαγγελματικό του Παπά πάνω στο Δήμου και καλάθι. Εδώ φάνηκε ξεκάθαρα διαφορά εμπειρίας ανάμεσα στους δύο παίκτες. Πήρε το πορτοφόλιο του Δήμου ο Παπάς και πέτυχε το καλάθι, 30-30. Δήμου. 4 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Λάθος η πάσα του Αγγελόπουλου, ένα εύκολο λάθος. Κακή συνεννόηση εκεί με τον Δήμου. Πρωτογεράκη στη θέση του Πιλκούβη. Επιστρέφει και ο Λάζαρης στη θέση του αρκετά κουρασμένου Αγγελόπουλου. Στον πάγκο και ο Ράγκος για να επιστρέψει ο Κογιός. 30-30 το μάτς. Σοπαλία. Μετά από 15 λεπτά αγώνα, Όφη Έσπερος, Παπάς. Μποχορίδης, ο οποίος πέτυχε ένα τρίποντο στην αρχή, αλλά σύγησε στην συνέχεια. Βλέπω και τον Αγγελόπουλο, μόλις αντικαταστάθηκε. Ξέρω, μάλλον έχει κάποιο πρόβλημα και πηγαίνει στο ιατρείο μόνος του. Δήμου. Λάζαρης. Η άμυνα από τον Καψάλη. Δήμου. Το φάουλ είναι ξεκάθαρα επιθετικό από τον Κογιό. Δεν έχει κάτι ο Αγγελόπουλος. Επέστρεψε αμέσως. Στρέφει τώρα στον πάγκο του Προσπέρου. -30 ισοπαλία. Το μάτς είναι ντέρμπι. Θυμίζουμε το βαθμολογικό κίνητρο είναι για τον Όφη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Έσπερος θα διαφορήσει. Κάθε ομάδα παίζει για την νίκη και για την ιστορία της. Ο Έσπερος, ο οποίος έχει έρθει στο Ηράκλειο χωρίς τον Γκαγκαλούδη και τον Ιούνι. Όφη δεν έχει τον Σταμπουλή λόγω τραυματισμού. Λάθος από τον Μποχορίδη. Του κλέβουν την μπάλα του Εσπέρου, οι οποίοι με τη σειρά τους θα κάνουν και αυτοί ένα εύκολο λάθος. Παπάς θα τελειώσει τη φάση όπως και πριν.
Αλλά λέγαμε ότι ο Παπάς είναι ο μόνος με καθαρό μυαλό παίκτης του Όφη μετά τα πρώτα 5-6 λεπτά του αγώνα. 32-30. Μπροστά ο Όφη. Ένα καλάθι διαφορά, Ντίλον. Και το φάουλ του Πρωτογεράκη. Αυτή τη φορά βγήκε δυναμικά πάνω στον Αδαμόπουλο, δεν τον άφησε να κάνει αυτό το σουτάκι που έχει πληγώσει 4 φορές το καλάθι του Όφη. Έκανε όμως το φάουλο από το Γεράκης και οι βολές είναι για τον σέντερ του Εσπέρου, καθώς που και πολλή ώρα το Όφη έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ στο δεύτερο δεκάλεπτο. 32-30. Έφτασε τα 3 φάουλ ο πρώτο Γεράκης, 3 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Άστοχη δεύτερη βολή από τον Αφαμόπουλο, αλλά θα κερδίσει το επιθετικό ριμπάουντ του Κογιός, θα κάνει λάθος, Παπάς. Ακόμα ένα κλέψιμο από τον Παπά και φάουλ από τον Κογιό. Σκορ 32-31. Μποχορίδης, τον μαρκάριο Ντίλον, Φιλκούβης με 2 και 3 αντιπάλους εκεί, βγάζει έξω τον Παπά. Αλλά να χάσει τον έλεγχο, έβγαλε για τον Φιλκούβη, ο οποίος γύρισε με τη μία αστραπιαία και πέρχε το καλάθι, 34-31 Όφη. Δήμου, Αβαμόπουλος, τον Δήμου, Κογιός, δεν σου τάρουν για τρεις υπέρξεις του Εσπέρου, Αβαμόπουλος, Κογιός. Ωραία κυκλοφορία Ντίλον από τη γωνία τώρα το σούτ για 3. Εύστοχος ο Δήμου και νέα ισοπαλία στο μάτς 34 όλα. 2 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Για να πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Καψάλης, Παπάς, Μποχορίδης. Θα πάει προς τα μέσα, θα κερδίσει το φάουλ από τον Αβαμόπουλο. Το παραδέχεται υποτικά, σκόντας το χέρι του ο Αβαμόπουλος. Στέφηκε ο Γιουλέας με τον Αγγελόπουλο στο παιχνίδι. Ήταν το τρίτο φάουλ, πρόβλημα αυτό για τον Έσπερο. 3 φάουλ Αδαμόπουλος, 3 έχει και ο πρώτο Γεράκης για τον Όφη. Μποχορίδης εκτέλεσε εύστοχα την πρώτη βολή, 35-34. Και την δεύτερη, 36-34. Στρέφει ο Τσέρκι Τζόγλου στη θέση του Καψάλη. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Ο Κογιός πήρε το επιθετικό rebound από το άστοχο τρίποντο του Ντίλον και θα ισοφαρίσει, 36 όλα. Παπάς, Μποχορίδης, Τσερκιτζόγλου, πάλι ο Παπάς. Έχει την ευκαιρία να σουτάρει για 3 και θα το κάνει, αλλά θα αστοχίσει ο πρόβρομος Τσερκιτζόγλου και νέα ευκαιρία για τον Έσπερο να προσπεράσει. Που είχε κάνει νωρίτερα στο 30-28. Αγγελόπουλος. Πάσα κόβεται από τον Παπά. Αλλά η κατοχή παραμένει για τους φιλοξενούμενους, για την ομάδα της Καλυθέας. Στην διατρίσα τον Αγγελόπουλο. Εύστοχος, 36-39. Μπροστά με 3 πόντους ο Έσπερος και time out που ζητά ο Βασίλης Ράλης, 1-15. Πριν το τέλος και του δεύτερου δεκαλέπτου.
Πάμε λοιπόν στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου, του δεύτερου δεκαλέπτου, προς το κλειστό του Όφη στο ΒΑΚ. Όφη Έσπερος 36-39 με το τρίποντο του Αγγελόπουλου πριν από λίγο. Μποχορίδης 1 και 10 για το τέλος. Φιλκούδης, το μαρκάριο Γιουλέας, έξω για τον Κασπίρη, 45 μοίρες, άστοχος. Κασπίρης έχει 0 στα 2 τρίποντα σήμερα. Ευκαιρία για τον Έσπερο να διευρύνει το προβάδισμά του με τον Αγγελόπουλο. Το μαρκάριο Τσερκιτζόγλου παίρνει το σκριν. Εκεί πάσα όμως για τον Γιουλέα, θα διερβήσει τελικά την μπάλα, θα κάνει λάθος ο Γιουλέας. Τσερκιτζόγλου εφνιδιασμός για τον Όφη. Θα τον τελειώσει σωστά ο Παπάς. Πρώτο σκόρ της ομάδας του Ηρακλείου σήμερα 38-39. Μειώνει Όφη. Αγγελόπουλος 27 δευτερόλεπτα. Μένει χρόνος φυσικά και για τον Όφη. Λάζαρης. Πατάει την μπάλα. Πατάει τη γραμμή ο Κογιός. Είναι δίποντο. Ξεκάθαρα. 38-41. Τελευταία επίθεση για τον Όφη. 7 δευτερόλεπτα. 6. Παπάς θα πάρει το φάουλ και θα στείλει στις βολές. Δεν τα υπολογίσει καλά τα πράγματα ο Γιουλέας. Στέλνει στις βολές τον Παπά, ενώ τα φάουλ ήταν συμπληρωμένα για τον Έσπερο. Μάλλον μπερδεύτηκε εκεί ο νεαρός σέντερ του Εσπέρ, νομίζοντας ότι η ομάδα του δεν είχε συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ. Και δίνει την ευκαιρία στον Παπά να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Χάσει την πρώτη. Το σκορ παραμένει 38-41. Θα χάσει και τη δεύτερη. Κάτι πολύ σπάνιο από τον Παπά. Θερικό rebound από τον Πιλικούβη. Σούτ για τρεις από τον Παπά. Εύστοχος. Η καλύτερη δυνατή εξέλιξη. Καλύτερη και από το να έβαζε τις δύο βολές ο Παπάς. Έχασε και τις δύο, πήρε το επιθετικό rebound ο Πιλκούβης, έβγαλε έξω στον Άλκη Παπά. Στρέψαμε εδώ στο κλειστό του Όφη στο ΒΑΚ. Στο Βαρυνογιάννη αθλητικό κέντρο για το δεύτερο ημίχρονο, για το τρίτο. Αρχικά δεκάλεπτο το αγώνα ανάμεσα στην τοπική ομάδα, τον Όφη και τον Έσπερο Καλυθέας, παιχνίδι για την 24η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της National League 1. Απόλυτη ισορροπία μετά τα πρώτα 20 λεπτά. 41-41. Κογιός στο τρίποντο, άστοχος. Στην πρώτη επίθεση του Εσπέρου, στην τρίτη περίοδο. Και ο Παπάς με αντίπαλο τον Δήμο οργανώνει την πρώτη επίθεση των γηπεδούχων. Το πρώτο δεκάλεπτο, Μποχορίδης. Θα του κλέψει ο Δήμου και ταχύτατα θα βγει στον εφνιδιασμό και θα σκοράρει. Ωραία ενέργεια και τελείωμα από τον Δήμου. 41-43 μπροστά. Ο Έσπερος, ο Πιλκούβης θα γυρίσει, θα αστοχίσει. Αγγελόπουλος. Κογιός, Αγγελόπουλος. Το σούτ για 3 από 45 μοίρες από τον Κογιό. Τον Λάζαρη, συγγνώμη, ήταν άστοχο. Γιαννός και Κασπίρης εκεί. Μπάλα είναι για τον Όφη. Που δεν έχει σκοράρει ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 43-41 για τον Έσπερο. Κασπίρης. Γιαννός. Με το πόδι. Βγάζει την μπάλα εκτός. Ο Αβαμόπουλος, ο οποίος παίζει με 3 φάουλ. Ήταν από τους παίκτες που βοήθησαν πολύ τον Έσπερο να επιστρέψει στο παιχνίδι μετά το κακό του ξεκίνημα και το 16-3 το οποίο προηγήθηκε Όφη. Παπάς. Μποχορίδης, ο οποίος είναι άστοχος σήμερα.
χάσει ακόμα ένα τρίποντο ο Νίκος Μποχωρίδης. Αγγελόπουλος για τον Έσπερο. Κολιός, Λάζαρης, θα περάσει τον Μποχωρίδη. Βγάλει στον Δήμου. Σταυρωτή και δεύτερη δεν πιάνει. Σημαίνει ο Δήμου. Σουτ για τρεις από τον Λάζαρη. Είναι άστοχο. Rebound από τον Δήμου που χώθηκε εκεί στη ρακέτα του Όφη και κέρδισε το επιθετικό rebound. Δήμου. Σουτ για τρεις στη γωνία. Εύστοχος. Ο Κολιός. 41-46. Για πρώτη φορά η ομάδα της Καλυθέας στο συν 5 στο μάτς. 23ο λεπτό του αγώνα. Λέγαμε ότι απαλλαγμένη και από το άγχος, τη βαθμολογική σκοπιμότητα, παίκτες του Δημήτρη Παπαδόπουλου παίζουν καλό μπάσκετ σήμερα. Εξαιρεμένου βέβαια του πρώτου πενταλέπτου, τους έχουμε πει πολλές φορές. Γιάννο στο κερδισμένο φάουλ. Πετυχαίνει την πρώτη βολή, μειώνει σε 42-46. Και 43-46 από την δεύτερη βολή του έμπειρου forward. Δήμου. Κολιός, Λάζαρης. Πάλι ο Δήμου. Δύσκολη πάσα. Την κράτησε ο Κολιός. Θα χάσει αυτή τη φορά το σούτο ο Αδαμόπουλος. Θα πας για τον Όφη, ψάχνει αντίδραση. Επήρε το τρίποντο ο Μποχωρίδης, αλλά κέρδισε το φάουλ με την εμπειρία του και γεννώθηκε στα μέσα από τον Δήμου. Δεύτερο ομαδικό φάουλ της ομάδας του Εσπέρου στο τρίτο δεκάλεπτο. Κανένα δεν έχει ακόμα ο Όφη. Μποχωρίδης. Κασπίρης, ξανά ο Μποχωρίδης, θα περάσει πολύ εύκολα τον Αβαμόπουλο και θα ευστοχίσει, μειώνοντας τον πόντο, 46-45. Λάζαρης. Πετάει την μπάλα, πάει προς τα μέσα, δεν φοβάται τον Πιλικούδη. Επιθετικά ριμπάουντ συνεχόμενα από τους παίκτες του Εσπερού, Αβαμόπουλος και Δήμου. Θα γυρίσει ο Αβαμόπουλος. Ένα fade away όπως λέγαμε παλιά. 48-45. Φτάνει τους 10 πόντους ο Αβαμόπουλος. Παπάς. Τον Πιλκόβι, το φάουλ από τον Λάζαρη. Πάνω στον σέντερ του Όφη. 5 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περιόδου. Όφη Έσπερο 45-48. Παπάς. Κασπίρης, Μποχωρίδης. Κακή πάσα για τον Πιλκόβι. Την έκλεψε πάρα πολύ εύκολα ο Αδαμόπουλος. Αγγελόπουλος. Λάζαρης. Δήμου σε μια οργανωμένη επίθεση για τον Έσπερο. Αδαμόπουλος. Δεν τον αφήνει να σουτάρει ο Γιαννός. Τώρα τελείωσε ο χρόνος. Καλή άμυνα από τον Γιαννό πάνω στον, πάνω στον Αδαμόπουλο. Περίπου στα μισά της τρίτης περιόδου. Όφη. Καλύτερα να βγάλει αντίδραση. Γιατί είναι απαραίτητη για εκείνον η νίκη στο σημερινό μάτς.
σε διαφορετική περίπτωση αποχαιρετήσει play-off. Γιαννός, ευστοχή στο τρίποντο, 48, όλα. Δήμου. Λαζαρίς. Αγγελόπουλος, δεν πρόλαβε να σουτάρει. Καλή άμυνα του Κασπίρη. Πετάει την μπάλα ο Αγγελόπουλος, 3 δευτερόλεπτα. Θα πετάξει την μπάλα και θα ευστοχίσει. Στην εκπνοή της επίθεσης του Εσπέρου, το τρίποντο αυτό από τον Αγγελόπουλο, 51-48. Και πάλι στο C3 η ομάδα του Δημήτρη Παπαδόπουλου. Γιαννός, Κυλκούδης, Μαρκάριο Αδαμόπουλος. Θα στοχίσει ο Πιλκούδης. Με μεγάλη ταχύτητα πάει προς το καλάθι ο Λάζαρης και θα κερδίσει το φάουλ από τον Κασπίρη. Και το δικαίωμα για δύο βολές τον γκάρ του Εσπέρου. 4-17. Για το τέλος της περίοδου επιστρέφει στο μάτσο ο Ντίλον. Κάνει καλή βουλιά στην άμυνα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Λάζαρης. Αστοχή στην πρώτη βολή. Παραμένει το 51-48 για τον Έσπερο. Πετυχαίνει την δεύτερη. 52-48. Παπάς. Πελκούδη, πλονέκτημα εκεί με τον Κογιό. Θα κερδίσει το φάουλ, αλλά δεν είναι ακόμα βολές. Τέταρτο ομαδικό του Εσπέρου στην τρίτη περίοδο και τρίτο ατομικό φάουλ, προσωπικό φάουλ από τον Κογιό. Επιστρέφει ο Ράγκος με το 7. Μποχορίδης για τον Γιαννό. Βγαίνει από τα σκριν και παίρνει την μπάλα ο Παπάς. Γιαννός θα πάει προς το καλάθι, αλλά θα στοχίσει. Το ίδιο και ο Πιλκούδης, που κέρδισε δύο επιθετικά rebound στην ίδια φάση και τα κατάφερε με τη δεύτερη, το δεύτερο shoot, να πετύχει το καλάθι μειώνοντας σε 52-50. Δίλον. Αδαμόπουλος, για να του κλέψει ο Μποχορίδης, πετάει την μπάλα ο Ντίλον. Θα την πιάσει ο Ράγκος, αλλά ακούστηκε η κόρνα της γραμματείας. Τελείωσε η επίθεση του Εσπέρου. Οι οδηγίες από τον Βασίλη Ράλη στους παίκτες του Όφη. 3-10 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Παπάς, Πιλκούβης, Μποχορίδης προσποίηση, Γιαννός για... όχι τελικά δεν σουτάρει για τρεις. Προτιμάει να σιγουρεύει το καλάθι και καλά έκανε. Έδωσε την ασίστ στον Πιλκούβη, ο οποίος σοφάρισε 52-52, κερδίζοντας δύο αντιπάλους του, ο Πιλκούβης. Ο ντέρμπι καλά κρατεί. Εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Όφη, στο ΒΑΚ, Αγγελόπουλος, αντίπαλο τον Κασπίρη, θα περάσει αλλά θα αστοχίσει στον drive ο Αγγελόπουλος, θα πας. Μποχορίδης. Πάλι ο Παπάς θα σταθεί. Θα στοχίσει, εύκολο το rebound και το καλάθι από τον Γιαννό. Όφι ο οποίος έχει κάνει θράψη, θα λέγαμε στα επιθετικά rebound. Είναι αυτά που τον έχουν κρατήσει στη διεκδίκηση του αγώνα. Το καλάθι του Γιαννού θα περάσει μπροστά ο Όφι μετά από αρκετή ώρα. 54-52, ένα μικρό σερί 6-0
για τους γηπεδούχους, στον πάγκο Αγγελόπουλος επιστρέφει ο Γιουλέας με το 12. Λάζαρης, ωραία η πάσα για τον Γιουλέα, θα χάσει όμως το καλάθι ο νεαρός. Παπάς. Παίζει στα πόδια τον Γιουλέα και θα ευστοχίσει 56-52 στο 8-0 από το 52-48 το σερί του Όφη. Αναγκάζει τον Δημήτρη Παπαδόπουλο να καλέσει time out. Και 29 για το τέλος της τρίτης περιόδου. Όφη Έσπερος 56-52. Ένα σερί 8-0. Οι γηπεδούχοι πήραν ξανά την πρωτοπορία στο σκορ. Ο Έσπερος, ο οποίος κρατούσε τα ηνία στα πρώτα περίπου 7,5-8 λεπτά της τρίτης περιόδου. Θυμίζουμε το ημίχρονο έληξε σοπαλό 41-41. Δήμου για τον Έσπερο. Δήλων. Λάζαρης. Θα τον κόψει εντυπωσιακά, πολύ εντυπωσιακά ο Πιλκούδης, ο Τάσος Πιλκούδης με τα κοψίματα. Το σέντερ του Οφιντήλων θα πετάξει την μπάλα καθώς τελείωνε ο χρόνος και η κατοχή είναι για τον Όφη. Κερδισμένη αυτή η άμυνα των παικτών του Βασίλη Ράλη. Και περίπου 2 λεπτά έχουν κόψει τις επιλογές, έχουν περιορίσει τις επιλογές των παιχτών του Εσπέρου. Παπάς. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Παπάς στέκεται για 2 το σουτ από την αγαπημένη του θέση, θα λέγαμε 58-52. 10-0 το σερί για τον Όφη. Από το 48-52, 58-52. Αδαμόπουλος με τον Κασπίρη. Θα το κάνει το φάλο Κασπίρης, δεν είχε αρνηθεί εκεί. Πάλι δεν κοστίζει πολλά στον Όφη, αφού είναι μόλις το τρίτο του ομαδικό. Στο τρίτο δεκάλεπτο. Λάζαρης. Δήμου, οι προσποιήσεις, Λάζαρης, θα του κλέψει ο Παπάς και ελέγχει τον ρυθμό, πέφτει πάνω του ο Δήμου και ο Ντίλον, το φάουλ είναι από τον Ντίλον, το τρίτο του στο μάτς, στέλνει στις βολές τον Άλτιχη Παπά, σε αντίθεση με τον Όφη ο Έσπερος έχει συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ. 18 δευτερόλεπτα απομένουν και 6 δέκατα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Εγώ στο κλειστό του Όφη στο ΒΑΚ. Στρέφει ο Ράγκος στη θέση του
Γιουλέα. Και ο Αγγελόπουλος στη θέση του Δήμου. Ο Παπάς είναι έτοιμος για τις δύο βολές. Το σκορ στο 58-52 για τον Όφη. Κάνει την πρώτη. Με τη δεύτερη από τον Άλκη Παπά, η τελευταία επίθεση στο τρίτο δεκάλεπτο είναι για τον Έσπερο. 12 δευτερόλεπτα, 11. Αγγελόπουλος έχασε το drive, αλλά ήρθε ο Λάζαρης και πέτυχε το καλάθι. 59-54. Παπάς πετάει την μπάλα με ταμπλό, δεν θα τα καταφέρει. 59-54 λοιπόν είναι το σκορ για τον Όφη στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Στο συν 5 η ομάδα του Βασίλη Ράλι. Πάμε λοιπόν για την τελική ευθεία της αναμέτρησης. Ο Όφη εξασφάλισε ένα μικρό προβάδισμα 5 πόντων με το πέρας της τρίτης περίοδου. 59-54. Μποχορίδης, πολύ κακό το σούτ για τρεις, λάθος και από τον Πιλκούβη. Λάζαρης, Ντίλον. Αγγελόπουλος. Το φάουλ από τον Παπά. Ράγκος. Λάζαρης, Ράγκος, για τρεις, του νεαρό. Άστοχο, ο Χορίδης. Παπάς. Δεν βρίσκει πάσα για τον Πιλκούδη. Γιαννός. Θα πάει προς το καλάθι. Θα γυρίσει πολύ ωραία. Θα είναι και εδώ η εμπειρία και η κλάση του Γιάννη Γιαννού. Από το 2014. Στον Όφη κλείνει φέτος 10 ολόκληρα χρόνια. Θα διορθώσω αρχικά στην ομάδα του Ηράκλειου, αργότερα στον Όφη. 10 χρόνια στην Κρήτη ο Γιαννός. Το καλάθι για τον Έσπερο, μείωσαν σε 61-56. Και το φάουλ το οποίο κάνει ο Ράγκος πάνω στον Παπά. Μοιάζει με κεφαλοκλείδωμα εκεί. 8 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα πια. Όφη Έσπερος 61-56. Παπάς παίρνει το δεξί διάδρομο. Πιλκούβης ακόμα ένα επιθετικό rebound, βγάζει έξω τον Μποχορίδη, ο οποίος κάνει ακόμα ένα τρίποντο στο σημερινό μάτς. Πιστεύω ότι ο Πιλκούδης με τα επιθετικά rebound και όχι μόνο που έχει κερδίσει, σίγουρα έχει κάνει double-double στο παιχνίδι. Ράγκος σπάει τη μέση στον αέρα, αλλά χάνει το καλάθι ο νεαρός. Ένας πολύ θεαματικός παίκτης, αλλά βεβαίως δεν έχει ακόμα την απαιτούμενη εμπειρία, η οποία αποκτιέται με τα παιχνίδια. Έχει καλά στοιχεία όμως. Πολύ καλά στοιχεία. Έγινε εκεί το λάθος από τον Παπά. Μπαλά χτύπησε στο πόδι του. Άρα, λοιπόν, έχουμε ανανέωση της κατοχής και της επίθεσης για τον Έσπερο. Λάζαρης, σούτ εν στάση για τρεις. Αστοχή, παραμένει το 61-56 για την ομάδα του Όφη. Μποχορίδης, Τσερκιτζόγλου, Παπάς, από αριστερά τώρα, θα πάρει ακόμα ένα φάουλ από τον Ράγκο.
Μάλιστα, πάνω στην προσπάθεια, ξεκινήσει την προσπάθειά του ο Μπάσιμο. Drive ο Άλκης Παπάς, έγινε το φάουλ από τον Ράγκο και οι βολές για τον Γιαννιώτη γκάρ του Όφη. 62-56. Θα δούμε και την δεύτερη βολή του Παπά. 63-56. Στο σύν 7 ο Όφη βάζει σιγά σιγά τις βάσεις για να πετύχει την νίκη νούμερο 14 στον πρώτο όμιλο της National League 1. Το φάουλ του Γιαννού πάνω στον Αγγελόπουλο. Το δύο ομαδικά φάουλ οι ομάδες στο τέταρτο δεκάλεπτο. Τώρα όμως έχουμε αμυντικό φάουλ τελικά πάνω στην προσπάθεια που έκανε ο Λάζαρης. Τέπεσε στο φάουλ ο Μποχωρίδης. Τρίτο το στο μάτς. 7 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Έχουμε ακόμα πολλή ώρα παιχνιδιού. Στο Χριστό του Όφη, στο Βραβινογιάννη αθλητικό κέντρο. Και διαφορά των 7 πόντων δεν λέει τίποτα για την ομάδα του Ηρακλείου. Διακοπή για να σκουπιστεί το τερέν και από την πτώση του Μποχωρίδη και του Λάζαρη. Στις βολές ο Λάζαρης μειώνει σε 63-57. Παπάς. Παπάς μαζί με τον Πιλκούδη. Είναι ξεκάθαρα οι παίκτες με την μεγαλύτερη χρονικά συμμετοχή του Όφη, στα παιχνίδια του Όφη. Γιαννός προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ, για να πούμε είναι από τον Αγγελόπουλο. Ναι. Και δύο βολές για τον Γιάννη Γιαννό. Τρίτο φάουλ και για τον Αγγελόπουλο, πάρα πολλοί παίκτες με τρία φάουλ. 6 παίκτες του Εσπέρου έχουν 3 φάουλ, κανείς 4. Και από τον Όφη 3 παίκτες με 3 φάουλ, κανείς στο όριο των 4. Εύστοχη πρώτη βολή από τον Γιάννη Γιαννό και η δεύτερη. 65-58 διατηρείται το σύν 7 για τους γηπεδούχους. Αγγελόπουλος, Λάζαρης, Ντίλον. Αδαμόπουλος στην αγαπημένη του κίνηση. Δεν θα τα καταφέρει, ήταν πολύ δύσκολη προσπάθειά του. Ξανά Αδαμόπουλος, Αγγελόπουλος. Προσποιήσεις, ωραία η πάσα για τον Ράγκο. Η ασίστα από τον Αδαμόπουλο, ωραίο καλάθι εδώ για τον Έσπερο. 65-60 από τον Ράγκο. Πας. Πάσα φιλοκρεμαστή. Με ήταν καλή για τον Πιλκούδη. Λάβος εδώ χρεώνεται στον Παπά. Στον πάγκο Πιλκούδης επιστρέφει ο Μάριος Πρωτογεράκης. Και time out θα ζητήσει ο τεχνικός του Εσπέρου, ο κ. Παπαδόπουλος. 6 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. Στο συν 5 Όφη, 65-60.
Αγγελόπουλος για τον Έσπερο με αντίπαλο τον Τσέρκι Τζόγλου. Πάντα Αγγελόπουλος, Λάζαρης, Αδαμόπουλος, Ντίλον. Τελειώνει η επίθεση, γίνεται το λάθος, Παπάς. Μόνος εναντίον όλων ο Παπάς. Με τη βοήθεια του Ποτογεράκη θα τελειώσει τη φάση ο Ρακλειώτης Σέντερ. Καλάφι από τον Ποτογεράκη. Θα είναι τους 6 πόντους. 67-60 όφι. Αδαμόπουλος μόνος του, σαν πέναλτι μοιάζει αυτό. Σε μια θέση που δύσκολα θα αστοχήσει, ειδικά χωρίς πίεση ο Αδαμόπουλος. 67-62. Ποτογεράκης. Παπάς. Γιαννός Τσερκιτζόγλου. Σουδιά 3 από τον πρόβρωμο Τσερκιτζόγλου. Άστοχο. Μακρινό rebound από τον Παπά. Πάσα για τον Μποχορίδη. Γιαννός. Θα γυρίσει και θα πάρει το φάουλ. Από τον Ράγκο. Που είναι το τέταρτο του νεαρού. Βολές λοιπόν για τον Γιάννη Γιαννό. Στο συν 5 βρίσκεται ο Όφη, 67-62. 4 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα για να λήξει το μάτς. Από τον Γιάννη Γιαννό. Και τώρα 69-62 έχει δώσει πολύτιμες λύσεις όπως πάντα ο πατρινός forward. Ντίλον για τον Έσπερο που υπολείπεται 7 πόντους. Ο Λάζαρης θα μειώσει. Κέρδισε τον Παπά κάτω από το καλάθι του Όφη. 69-64. Παπάς. Τσερκιτζόγλου για τον Παπά. Μπαλά για τον Τσερκιτζόγλου που έχασε ένα εύκολο σουτ. Μάχης εκεί για το rebound, βγάζουν κερδισμένο το Ποτογεράκη. Μπάλα εκτός από τα χέρια του Ράγκου. Το νέο time out αυτή τη φορά θα το ζητήσει ο προπονητής του Όφη, ο Βασίλης Ράλης. 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Όφη προηγείται με 69-64. Σίγουρα η παραγωγικότητα και των δύο ομάδων έχει πέσει πολύ στο δεύτερο μισό του αγώνα. Θυμίζουμε το σκορ του πρώτου μηχρόνου ήταν 41-41 και στα επόμενα 16 λεπτά υπάρχει ένα επιμέρους σκορ 28-23 για τον Όφη. Όπως έχουμε πει από την αρχή της μετάδοσης, είναι η ομάδα που χρειάζεται την νίκη για βαθμολογικούς λόγους, για να διατηρήσει τις ελπίδες του για την έκτη θέση που οδηγεί στα play-off. Τζόγλου, Παπάς, καλάθι για τον Όφη, 71-64,
Έχει, θα λέγαμε, παγιωθεί. Μια διαφορά 7 πόντων στα τελευταία λεπτά για τον Όφη. Την οπλησιάζουμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του αγώνα. Άσχο το τρίποντα από τον Τίλον. 3,5 λεπτά απομένουν. Στο σύν 7 ο Όφη έχει και την μπάλα. Παπάς. Γιαννός, Πρωτογεράκης για 3, κάτι που δεν συνηθίζει. Ο Μάριος Πρωτογεράκης θα στοχίσει από την κορυφή. Αγγελόπουλος, το τέταρτο φάουλ θα υποπέσει στο τέταρτο προσωπικό φάουλ ο Πρωτογεράκης, πέφτοντας πάνω στον Αγγελόπουλο. Ακριβώς 3 λεπτά απομένουν για το τέλος του αγώνα. Έχει ένα προβάδισμα ο Όφη, αλλά 3 λεπτά στο μπάσκετ με πάρα πολύ χρόνο. Ντίλον. Αγγελόπουλος θα πετύχει το καλάθι με ωραία κίνηση. 71-66 μειώνει ο Αγγελόπουλος. Μποχωρίδης. Παπάς. Δεν τα κατάφερε στο drive. Κυρία για τον Έσπυρο να μειώσει. Λάζαρης. Θα σταθεί και θα σουτάρει χωρίς αντίπαλο ουσιαστικά. 71-68. Στο συν 3. Μείωσε ο Λάζαρης. Δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Τσερκιτζόγλου. Πρωτογεράκης. Μποχωρίδης το σκέφτεται, θα πετύχει όμως το καλάθι. Ο Μποχωρίδης μπορεί σήμερα να μην είναι η μέρα του, αλλά στα κρίσιμα είναι εκεί ο Νίκος Μποχωρίδης. 73-68. Αστοχείο Αδαμόπουλος, rebound από τον Δήμο, από τον Παπά, συγγνώμη, ο οποίος έξυπνα θα κερδίσει τον το φάουλ, ουσιαστικά ανάγκασε τον Κογιό να πέσει επάνω του και να πάει στις βολές. Ο Άλκης Παπάς έχει την ευκαιρία να αποκαταστήσει την διαφορά, θα λέγαμε, στους 7 πόντους, όπως ήταν πολλή ώρα στην τέταρτη περίοδο του αγώνα. Παπάς ευστοχή, 74-68. Και 75-68. Time out από τον κύριο Παπαδόπουλο, τον τεχνικό του Εσπέρου. 1:42 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Όφη προηγείται με 7 πόντους διαφορά, 75-68. Μπορείτε. Είναι ακόμα οδηγίες στους παίκτες του ο κύριος Παπαδόπουλος. Τώρα επιστρέφουν οι φιλοξενούμενοι για την συνέχεια του αγώνα. Τους είπαμε 1:42 για το τέλος. Όφη Έσπερος 75-68.
Αγγελόπουλος πάρει το φάουλ από τον Τσέρκι Τζόγλου. Υπάρχουν βολές. Ήταν το πέμπτο ομαδικό. Για να δούμε τις βολές του Αγγελόπουλου. 1-36. ...75-69... από την πρώτη βολή του Αγγελόπουλου. Και τώρα 75-70... ο Έστρος δεν θα χρειάζεται να βγάλει και άμυνες. Τσερκιτζόγλου σπάνε την πίεση οι γηπεδούχοι. Παπάς καθώς πάει τώρα σε μεγάλες επιθέσεις. Παπάς 9 δευτερόλεπτα. Γιαννός αντίπαλο τον Αβαμόπουλο για τον Πρωτογεράκη. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Πρωτογεράκη. Καλάφι με ταμπλό, πολύ κρίσιμο, ίσως να είναι και αυτό που κλειδώνει την νίκη για τον Όφη. 77-70 από τον Μάριο Πρωτογεράκη, που έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Τα λεπτά που έχει χρησιμοποιηθεί. Φάουλ από τον Μποχωρίδη πάνω στον Λάζαρη. 1:07. Εύτοχη πρώτη βολή από τον Λάζαρη. Αστοχή δεύτερη, 77-71. Παπάς. Μποχωρίδης δεν έχει λόγο να πάρει το τρίποντο. Σωστά σταμάτησε. Μποχωρίδης. Τώρα θα σουτάρει και θα αστοχήσει. Μάκης του Πρωτογεράκη για το επιθετικό rebound. Τελικά θα το χάσει. Αλλά καθυστέρησε τους παίκτες του Εσπέρου. Βήμου. Ωραία η assist και το καλάθι. Πολύ γρήγορα ο Βήμου. Βρήκε το διάβρομο. Πέρασε την μπάλα για τον Λάζαρη. 77-73. Μειώνει ο Λάζαρης. 32 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Timeout από τον Βασίλη Ράλη. Ο οποίος προηγήθηκε με 77-70 με το καλάθι του Πρωτογεράκη. Στη συνέχεια δέχτηκε 3 πόντους χωρίς να καταφέρει να σκοράρει εκείνος με το άστοχο τρίποντο του Μποχωρίδη. Στους 4 πόντους η διαφορά, με 32 δευτερόλεπτα να απομένουν. Με τι θα συμβεί. Σίγουρα οι παίκτες του Δημήτρη Παπαδόπουλου θα πιέσουν για να κλέψουν την μπάλα, και αν δεν τα καταφέρουν θα κάνουν κάποιο φάουλ. Το λέει η λογική. Παπάς. Δεν γίνεται φάουλ πάνω στον Παπά, στο Γιαννό, την μπάλα, Ράγκος. Του φώναξαν από τον πάγκο να κάνει το φάουλ, το έκανε με κάποια καθυστέρηση. Είναι και το πέμπτο του. Πάει στον πάγκο ο Ράγκος. Έφαγε 9 δευτερόλεπτα ο Όφη. Τον κερδίσει το φάουλ ο Γιαννός.
μέλλον 23. Στο μάτς ο Αγραφιώτης. Δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά στη θέση του Ράγκου. Εύστοχη πρώτη βολή από τον Γιάννη Γιαννό. 78-73. Κάνει τη δεύτερη. Διαφορά δύο κατοχών. Αγγελόπουλος. Θα γλιστρήσει. Αβαμόπουλος του για τρεις. Άστοχος. Μάλλον. Πήγαμε να πούμε μάλλον τελευταία ελπίδα του Εσπέρου, αλλά έκανε το λάθος ο παπάς. Πάτησε τη γραμμή. Απομένουν 11 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Δύσκολο να ανατραπεί το σκηνικό. Δήμου. Στο συν 5 όφι. Αγγελόπουλος. Δεν δείχνει να βιάζεται. Πήρε όμως το φάουλ από τον Γιαννό. Νομίζω είναι κάτι που δεν θα το ήθελε ο Βασίλης Ράλης. Να δώσει δύο βολές. Να δώσουν δύο βολές οι παίκτες του και να σταματήσει ο χρόνος. 8 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Όφι προηγείται με 5 πόντους διαφορά. 78-73. Να δούμε τις βολές από τον Αγγελόπουλο. 78-74. Μπορεί διαφορά να πάει στο τρίποντο. Να βάλει και τη δεύτερη, όντως έτσι γίνεται. 78-75. Time out από τον τεχνικό του Όφι. 8 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα για το τέλος του αγώνα. Στο Βαρβινογιάννη Αθλητικό Κέντρο, στο κλειστό γυμναστήριο του Όφι. Του Ηρακλείου να βρίσκεται κοντά, πολύ κοντά στην 14η φετινή της νίκη, αλλά να μην την έχει ακόμα εξασφαλίσει. Θα πρέπει να προσέξουν στην επαναφορά οι γηπεδούχοι, να βάλουν την μπάλα στο παρκέ και από εκεί και πέρα φάνε όλα πιο εύκολα. Και ο νεαρός Μανώλης για πρώτη φορά για τον Έσπερο. Φυσικά η επαναφορά θα γίνει από το κέντρο του γηπέδου, όπως έχει δικαίωμα ο Όφι, για να απομακρυνθεί η μπάλα από τη ρακέτα του, ακόμα και σε περίπτωση κλεψίματος. Μποχορίδης. Κρατάει, δεν του κλέβει ο Δήμου και μάλλον στα χέρια του Μποχορίδη. Θα πάρει το φάουλ, ουσιαστικά θα τελειώσει το παιχνίδι. Δεν πήγαν πολύ ορμοί οι παίκτες του Εσπέρου για το κλέψιμο. Άργησαν κάπως. Τελικά έγινε ένα φάουλ πάνω στον Νίκο Μποχορίδη. Στα 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Χάνει όμως την πρώτη βολή ο Μποχορίδης. Όφι θέλει έναν πόντο για να τελειώσει το μάτς, αφού προηγείται με 3. 78-75. Πετυχαίνει τη βολή ο Μποχορίδης. 79-75. Έχουμε νικητή στο κλειστό του Όφι, στο ΒΑΚ. Θα πετάξει την μπάλα ο Αγγελόπουλος. 79-75 λοιπόν. Το τελικό σκορ, η νίκη του Όφι. 14η. Στο φετινό πρωτάθλημα, στον πρώτο όμιλο της National League.